Καλησπέρα! Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και πράσινο θέμα και έχει να κάνει με το τσάι μάτσα. Το τσάι μάτσα, δηλαδή η λέξη μάτσα, σημαίνει σε σκόνη. Να πούμε καταρχάς ότι σε αντίθεση με άλλα τσάι και αφεψίματα, το τσάι μάτσα καταναλώνεται, δηλαδή ολόκληρο το φύλλο, δηλαδή είναι ολόκληρα τα φύλλα πράσινου τσαγιού, έτσι, που είναι σε μορφή ουσιαστικά σκόνης. Θεωρείται ένα είδος πράσινου τσαγιού που έχει 137% περισσότερο αντιδιοξιδιωτικές ιδιότητες από κάποιο άλλο τσάι και έχει 12 φορές μεγαλύτερη θρεπτική αξία από το κανονικό τσάι που ξέρουμε. Ωραία! Έχει πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία μας. Άλλοι το θεωρούν φυσικό φάρμακο. Άλλωστε είναι και ένα φυσικό φάρμακο, θα σας πω μετά γιατί. Να πούμε ότι το τσάι μάτσα προέρχεται από την Ιαπωνία και θεωρείται ένα από τα κορυφαία superfoods και εκτός αυτού προήρθε, να πούμε λίγο, από το 16ο αιώνα από την Ιαπωνία και μετά πήγε παντού. Όταν λέω παντού, Ευρώπη και παντού, όταν λέω αυτό. Να πούμε λίγο για τις ευεργετικές ιδιότητες του μάτσα. Λοιπόν, το μάτσα έχει ότι ενισχύει τη συγκέντρωση. Είναι η πλουσιότερη πηγή αντιδιοξιδωτικών που υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Βοηθάει κατά την πρόληψη του καρκίνου. Βοηθάει στο μεταβολισμό. Τώρα θα σας πω εδώ πέρα κάτι που θα τρελαθείτε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, με πάω στοίχημα, δηλαδή τόσο πολύ. Αυτό το τσάι μάτσα που λέτε καίει θερμίδες όλη μέρα. Όλη μέρα, μα την Παναγία. Αν με έχετε εμπιστοσύνη, πιστέψτε το. Πραγματικά όμως καίει όλη μέρα. Για παράδειγμα, θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Αν το πιείτε, ας πούμε, το πρωί, που κανονικά συνιστάτε το πρωί, έτσι, τότε καίτε θερμίδες όλη μέρα. Είναι τόσο ισχυρό. Τόσο όμως. Ωραία. Βοηθάει στο μεταβολισμό, όπως είπα, καίει θερμίδες όλη μέρα, καθυστερεί τη γύρανση, ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, προσοχή σε αυτό, βάζω αστερίσκο, για το λόγο ότι προέρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, χαρίζει μακροζωία, προλαμβάνει τον διαβήτη το τύπου 2, θα έλεγα, και να πούμε επίσης ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι βουδιστές, συνήθως αυτοί οι μοναχοί που τους λέμε, the monk, έτσι, το χρησιμοποιούν αυτό το βότανο στην ιατρική τους. Δεν είναι τυχαίο, κάτι ξέρουν. Και να πούμε επίσης, το συγκεκριμένο βότανο βοηθάει και την ψυχική ηρεμία. Δηλαδή, να σας πω και λίγο τη γεύση, γιατί εγώ το πίνω, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και μπορείτε να κάνετε και αφιψίματα με αυτό και διάφορα. Ας πούμε μέχρι και cheesecake μπορείτε να κάνετε, τόσο πολύ, πραγματικά. Δεν είναι αλμυρό, δεν είναι τυδρεμή, δεν είναι τέτοιο. Είναι. Έχει μια γλυκό πικρή, αλλά το πικρό δεν είναι, δεν υπερτερεί στη γεύση. Περισχύει στη γεύση. Είναι αυτό το γλυκό, δροσερό και μπορείτε να το πιείτε και ζεστό και κρύο. Εγώ ξέρω από την ταϊλανδέζικη κουζίνα, ας πούμε, από λίγο ινδική κουζίνα, το χρησιμοποιούν και στα φαγητά ορισμένοι, όχι τόσο, αλλά συνήθως το έχουν ως φάρμακο, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν περισσότερο άλλα φάρμακα, χρησιμοποιούν αυτό, συνήθως οι ουδιστές.
Να πούμε επίσης ότι ένα γραμμάριο μάτσα περιέχει 20 με 35 μιλιγκράμμ καφεΐνη. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ισχυρότερο από τον καφέ. Δηλαδή, περιέχει 130 φορές περισσότερο ασβέστιο από κάθε άλλο προϊόν, έτσι να το πω έτσι. 130 φορές περισσότερο ασβέστιο από κάθε άλλο προϊόν και 172 φορές περισσότερο πρωτεΐνη από κάθε άλλο τσάι. Για φανταστείτε το λίγο, είναι απίστευτο και θεωρείται αντιφλεγμονώδες επίσης φάρμακο. Προσοχή στη δοσολογία, μην το παρακάνετε, για το λόγο ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό, δεν χρειάζεται πολύ και η δοσολογία είναι ένα κουταλάκι του γλυκού καθημερινώς, έτσι, αυτό. Προσέχει, οι εγκυμονούσες εννοείται πως δεν ενδείκνεται για τις εγκυμονούσες, για το λόγο ότι περιέχει υψηλά ποσοστά καφεΐνης. Δεύτερον, προκαλεί ταχυπαλμία όσοι έχετε πρόβλημα με καρδίας κτλ. Με την καρδιά σας. Επίσης, υπερδοσολογία σε καρδιοπαθείς... Κοιτάξτε να δείτε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με αυτή τη δοσολογία που σας λέω. Ένα κουταλάκι του γλυκού καθημερινώς. Αυτοί που έχετε τώρα πρόβλημα με την καρδιά σας, θα ήταν καλό, κάντε το μισό. Να το πω πιο απλά. Αυτό. Μπορείτε να πιείτε, αλλά με ρέγουλα. Αυτό. Αυτό έχω για να πάω να σας πω για το τσάι μάτσα. Πιστεύω ότι ήταν... Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι όπως τα άλλα αφεψίματα, τα τσάι. Έχει κάτι το ιδιαίτερο και είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή προσοχή στη δοσολογία πραγματικά. Και αυτή που έχετε πρόβλημα υπνίας, μη το πίνετε βράδυ. Όταν λέω βράδυ, κατ' εμέ, είναι από τις 7 η ώρα το απόγευμα, εγώ το θεωρώ βράδυ αυτό, sorry, μέχρι, ξέρω εγώ, όταν σηκωθείτε. Όμως, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε με το τσάι μάτσα είναι να το πιείτε πρωί, δίνει ενέργεια, δίνει ευεξία, όλα αυτά που σας είπα, ουσιαστικά. Και το τσάι μάτσα πραγματικά κάνουν πάρα πολλές μάσκες, κάνουν για το πρόσωπο, για τα χέρια, για το σώμα, έτσι. Το τσάι μάτσα είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ το πίνω και μ' αρέσει τόσο πολύ, το βάζω και με κάποιες φορές, ας πούμε, που έχω όρεξη για γάλα, το βάζω και με στο γάλα, γίνεται πράσινο. Έχει και λίγο, έχει λίγο suspense το πώς θα γίνει, το τι θα γίνει. Ναι, πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, και το καλύτερο από όλα που έχω κάνει μέχρι στιγμής είναι μες στο τσάι μάτσα, έτσι πως είναι το τσάι ωραίο πρασινούλι. Βάζω 2 σταγόνες έτσι γάλα και γίνεται καφέ λάτε. Παιδιά, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, λίγο να ανέχεστε και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και... Μπορεί να μην έχουν ζάχαρη, μπορεί να μην έχουν αυτά, μπορείτε να βάλετε λίγο μελάκι και γίνεται τέλειο. Παιδιά, αυτά έχω να σας πω για το τσάι μάτσα. Είμαι πολύ χαρούμενη και μου αρέσει πολύ αυτό το θεματάκι. Και μου αρέσει να το πίνω αυτό. Πιείτε το, θα με θυμηθείτε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και συνταγές στο τέλος του βίντεο. Και αυτά. Ελπίζω να τα πούμε πολύ σύντομα. Σας χαιρετώ, φιλάκια πάρα πολλά, να χαμογελάτε γιατί το χαμόγελο θεωρείται πηγή ενέργειας και αισιοδοξίας. Αυτό. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Από μένα, φιλάκια. Γεια σας. Bye!